Κυρίες και κύριοι, καταφέραμε να τερματίσουμε το Spider-Man 2. Παρ' όλα αυτά, βρισκόμαστε στο 83%. Ναι, και όμως δεν είμαστε στο 100%. Αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουμε πίσω στην πόλη για να κάνουμε πολλά side quest. Αλλά για σένα που δίνεις το φινάλε, link κάτω στην περιγραφή αλλά και στην καρτέλα να πας να το τσεκάρεις. Ήταν επικό και δεν θα κάνω άλλα spoil. Καλώς ήρθατε στο κεντρικό Queens με τον Miles φορώντας αυτή την περίεργη στολή, την οποία πρακτικά. Μπορούν να σε καταλάβουν, δηλαδή. Ναι, το μέχρι ποιοι έχουν μείνει στην πόλη. Αυτοί κάτι. Ωπα, ρε, περίμενα αυτούς να τους βγάλω από τη μέση. Με δουλεύεις τώρα. Κάτσε ρε φίλε, περίμενε. Το Venom, συμβιωτικά, ιστορίες, Carnage. Περίμενε. Αυτό δεν είναι σωστό, φίλε. Ωπα, αυτό. Περίμενε. Επειδή έχω να παίξω καιρό, δηλαδή, δεν το πιάνω αυτό. Δεν το πιάνω. Επειδή έχω να παίξω καιρό, δηλαδή το έχεις βρει. Το έχεις βρει σαν ευκαιρία. Να με εκμεταλλευτείτε. Τι, επειδή παίζω στο βαθμό δυσκολίας αυτόν τον τρελό. Άντε ρε μαζέψου ρε. Ου. Ρε ξάδερος του Carnage είναι αυτό. Έλα εδώ ρε. Καλά, αυτός είναι ο πιο δυνατός εχθρός όλα τα Spider-Man ρε. Πιο δυνατός και από το Venom τον ίδιο είναι αυτός. Wow. Πάρε τον κάδο στα μούτρα σου. Αυτό ήταν υπερβολικό. Στόχος μας είναι να ξεκλειδώσουμε τις στολές. Δείτε πόσες ωραίες στολές υπάρχουν και δεν έχουμε φορέσει. Εγώ λέω να πάω στη στολή ο καλύτερος που υπάρχει. Ή τη στολή ο Μεσαίωνας. Βέβαια θέλω Μάρκες ήρωα. Ή τη στολή Μαύρος Βασιλιάς. Sorry φίλε, πρέπει να τη δούμε αυτή τη στολή. Δεν την είδαμε. Αλλά κατά τη διάρκεια του βίντεο θα αλλάξω κι άλλες. Απλά τσεκάρετε πόσο περίεργη είναι. Δηλαδή, ναι. Δεν θυμίζει καθόλου, μπορώ να πω, Miles η συγκεκριμένη. Θυμίζει απλά κακό Spider-Man. Δεν ξέρω αν πιάνεται, δεν ξέρω αν είναι αυτός ο στόχος μας. Και μιας και είμαι εδώ, βλέπω ότι υπάρχουν αυτά τα side quest τα οποία προφανώς πρέπει να εξερευνήσουμε, όπου πρέπει να ακολουθάς αυτό το περίεργο κακό drone. Όσο το προγραμματίζω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το support σε αυτή την εδώ τη σειρά. Το σπάσατε στην κυριολεξία, παρόλο που κάνουμε πολλά parts, οπότε συνεχίστε έτσι. Και εγώ θα ακολουθήσω αυτό. Για όσους δεν θυμούνται τι παίζει. Τι παίζει με αυτά εδώ, κρύβουν κάποιες πληροφορίες σχετικά με στόχους του Craven. Να μου πεις, μα ο Craven πέθανε. Ναι ρε φίλε, μπορεί να πέθανε ο Craven, αλλά η οργάνωσή του και το έργο του υπάρχουν ακόμα. Εγώ αυτό θα πω και πρέπει να προστατεύσουμε. Wow, τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε πάντα. Προστατεύουμε τους κατοίκους της Νέας Υόρκης. Θα σας δώσω έτσι μία ιστορία, γιατί τα έκανα και λίγο στον ελεύθερο μου χρόνο κάποια από τα υπόλοιπα. Wow, αυτής εδώ της αποστολής. Είναι πως σιγά σιγά παρατήρησαν ότι οι στόχοι τους οποίους έχει δώσει ο Craven είναι άτομα τα οποία έχουν πεθάνει. Αυτό είναι περίεργο, γιατί δεν μπορεί να σκοτώσει κάποιον που έχει πεθάνει. Οπότε κάτι καλό κρύβεται εδώ, ίσως κάτι που θα μας αποκαλύψει. Κάποιο DLC που θα μας αποκαλύψει ένα επόμενο Spider-Man. Χρειαζόμαστε αυτές εδώ τις πληροφορίες. Είμαστε στο 47%. Κάτσε λίγο να τραϊχαρντάρω. Έλα, 88, 90%. Έλα, αου, φτάσαμε σχεδόν μέχρι το τέλος. Δεν το χάνουμε τώρα. Δεν πρέπει να το χάσουμε. Έλα, 86, 97, 98. Όχι. Όχι, στο τέλος. Περίμενε. Όχι, λάθος κουμπί. Όχι, αγχώνομαι. Δεν πρέπει να μου φύγει. 99. Το έχουμε. Έλα εδώ, παλιό. Καταστροφικό ντρονάκι και προσγείωση σε κτίριο. Παρόλο που ήταν προσγειωθή σε θάλασσα. Για να δούμε. Δώσε μια καλή πληροφορία. Θέλουμε να σώσουμε τον κύριο. Όχι, έχουν το ίδιο DNA. Πολλαπλές κατά. Ναι, τα έχω δει όλα κολλιόμενα που λένε. Ωραία, ένα τελευταίο drone έχει μείνει, το οποίο βρίσκεται εδώ. Και προφανώς θα πάμε με τη γρήγορη μετακίνηση, καθώς έχουμε σχεδόν ξεκλειδώσει όλα τα side quest, ας το πούμε έτσι. Για να δούμε. Αυτό το τελευταίο, ποιον άραγε να ψάχνει τόσο πολύ ρε φίλε ο Craven, ποιον τυπά και ακριβώς τι το θέλει. Γενικά ο Craven είχε κάποια ασθένεια, οπότε έψαχνε ίσως κάποια γιατριά γι' αυτό, οπότε ίσως είναι κάποιος επιστήμονας. Τι ακριβώς να παίζει. Είναι σαν τους υπολείπους πομπούς, είναι κάτι διαφορετικό, είναι ένα τελευταίο drone. Ναι.
Μοιάζει με ένα τελευταίο. Είναι δύο. Όχι. Ένα είναι. Λογικά θα με δυσκολέψει, Λογικά θα προσπαθήσει να με δυσκολέψει. Καταδίωξε το αρπακτικό drone. Συνεχίζουμε. Εκτός κι αν είναι ένα από τα αρχικά drone, οπότε ακόμα δεν είναι το final boss drone, γιατί μέχρι στιγμής μου τα δίνει κάπως εύκολα. Σε μένα, στους κατοίκους Νέας Υόρκης. Γιατί σου καταστρέφει τα κτίρια. Γενικά τώρα είναι εύκολο να καταδιώκω. Οπ, εσύ, μικρέ, ναι, ήσουν απλά εκνευριστικός. Ήταν ο δεύτερος φίλος. Έλεγα. Όπα, περίμενα αυτό τα παγίδα. Δεν έπρεπε να το καταδιώξω. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω είναι πιο εύκολο σχέση με την αρχή, γιατί πλέον. Οχ, φορτίζει καυστήρες. Μην αγχώνεσαι, το έχω. Διότι έχουμε ξεκλειδώσει κάποια skills που επιτρέπουν να κινούμε πιο γρήγορα. Έλα λίγο ακόμα, δεν θα φύγει. 200 μέτρα μέχρι να ξεφύγει. 200 μέτρα. Το πρόλαβα. Άντε, γεια. Λογικά τώρα θα πάρω το όνομα που θέλω. Έτσι. Θα μας αποκαλύψει το στόχο. Σημείο μετάδοση δορυφόρου. Έδωσε συντεταγμένες. Relay signal? The satellites for each drone must be sifting through the target's data at a central hub. If I can hack the relay point, maybe the target's location is in the stream. Το έχουμε, παιδιά. Αυτό είναι το τελευταίο. Εντόπισε τον τελικό στόχο. Είναι μόνο 2 χιλιόμετρα. Ξέρεις κάτι, μέχρι να πάμε εκεί, θα σας πω κάτι για το οποίο σας ενδιαφέρει. Τα σακίδια PDT έχουν έρθει στο Creator Shop σε γκρι όπως βλέπετε εδώ, αλλά και σε μαύρο. Και το καλύτερο είναι μαζί με τα σακίδια παίρνετε δώρο κασετίνες. Είναι μια προσφορά που θα διαρκέσει μέχρι τα Χριστούγεννα, οπότε είναι το τέλειο δώρο. Το οποίο φυσικά μπορείτε να βρείτε πανεύκολα κάνοντας παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα, αλλά και στην Κύπρο μέσα από το link στην περιγραφή και στο πρώτο σχόλιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το support, το έχετε ήδη σπάσει. Και ανυπομονώ να σας βλέπω να κυκλοφορείτε με αυτά. Προτού πάω, βέβαια, κάτσε να βαθμίσω και τα τελευταία μου skills, άλμα δηλητηρίου, αλλά και την κέραια ακινητοποίηση με δηλητήριο. Και μου έχει μείνει πραγματικά μόνο ένα τελευταίο skill. Και μια και διασκεδάζουμε, ας βάλω τη στολή μέσα στο αραχνοσύμπαν. Ναι, και όμως αυτή τη meme στολή που φορούσε στις αρχές. Ναι, και έχει και τα εφέ τα περίεργα που νομίζω ότι λαγκάρει, αλλά ταυτόχρονα το κάνει τόσο σαν ταινία, αλλά όχι, ευχαριστώ, δεν θέλω, γιατί ζαλίζομαι. Τώρα καλύτερα, τώρα πολύ καλύτερα. Οχ, έτσι άκουγε την... Κάτσε. Πού είχε βάλει? Έτσι άκουγε όλη την πόλη. Ο Craven. Think that did the trick. Αυτό δι... Οχ. Οχ, τώρα ακριβώς μόλις έσκασε κάποιος. Ρε φίλε, θα τρελαθώ. Ποιον άραγε έχουν βάλει στο σωστό χαστρο. Λέτε να είναι κάποιος άλλος σούπερ ηρώας. Θα τον γκουγκλάρω, φίλε. Εξόντως στους κυνηγούς. Πολύ ευχαρίστος. Από ποια εφημερίδα είστε εσείς, ρε φίλε? Όπα, περίμενε. Βέβαια, είναι πολύ αστείος, ας πούμε, με αυτή την αντιστολή, αλλά όλοι ξέρουμε πόσο δυνατός... Πόσο δυνατός είναι αυτή τη στιγμή ο Miles, δηλαδή το ξέρουν και οι πέτρες αυτό, μπρο. Πάρτο, αου. Έλα εδώ. Δεν έφυγα, απλά έκανα μια ανασυγκρότηση. Οπ! Μη με στοχεύετε, με εκνευρίζει εμένα αυτό. Ω, με εκνευρίζει! Οπα, ωραία, Ξέρεις κάτι, λοιπόν, έλα να κάνουμε ένα παιχνίδι. Αυτό! Ναι, σας είπα ότι είναι πολύ δυνατός από την τελευταία φορά. Εσείς δεν με ακούσατε, εσείς θέλετε να κάνετε τα δικά σας. Πιστεύατε ότι το έχετε. Μπράβο, ρε παιδί μου, να έχεις αυτοποίηση είναι καλό, αλλά να έχεις και αυτογνωσία. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Και καθαρίσαμε. Προφανώς και δεν θα μπει από μια απλή πόρτα. Και θα μπει από εδώ, από την καταπακτή. Οχ. Σεργέι. Νομίζω ότι... Who's there? Ήταν ο Kingpin τίποτα ή... They think I'm Craven? Νομίζω ότι είμαι ο Craven. Εντάξει, έχουμε μια διαφορά λίγο, ναι. Δύσκολα, αλλά... Το Μαρτίνι... Όπως το συχαίνεσαι, δηλαδή... Two olives in cyanide? Και εκεί άνοιο. You have finally come to... Με δηλητήριο. Let us hide and seek.
Α, να παίξουμε κρυφτό, ε. Α, δεν μπορούμε να δούμε. Οκ, okay, ενδιαφέρον. Έψε έχεις στήσει ένα καλό παιχνίδι. Τι κάνουμε τώρα, θα παίξουμε λίγο σκάκι. This game's not finished. Α, το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Checkmate. Ραμάτ. Το έκανα να τελειώσει. Μπαμ, μπαμ. Ποιος κρύβεται μέσα αυτό, θα έχει ενδιαφέρον. Θα πεθάνω εκεί κάτω, έτσι δεν είναι. Ξέρε, οχ. Μάρτιν Λί. Αυτές είναι... είναι μάσκες Spider-Man. Τι εννοείς? Is that Pete's old mask? Η παλιά μάσκα του Pete. Is this the chameleon's apartment? Χαμελέοντα. I never thought I would find a place to go. Okay. But I am happy here. Ωρε φίλε, ποιος είναι ο χαμελέοντας ο άνθρωπος χωρίς πρόσωπο? Πολύ ωραίο και creepy κιόλας. Για να δούμε. Εξελίχθηκε. Craven's drone snapped a pic of him mid-transformation. I knew something was off about Craven's target. Γι' αυτό ήταν περίεργο το πρόσωπό του. Δεν είχε DNA, ήταν τύπος που είχε πεθάνει πριν χρόνια και όλα αυτά. Οχ. Πόρτα. Κάτι άκουσα. Ανοίξε αυτό. This is the missing persons database. Ωρε φίλε, οπλάρες, σπαθιά, όπλα, τα πάντα. Αχα, τελικά ο τύπος είναι ο χαμελέοντας, όχι ο Craven. Δεν ήμασταν παιδιά και εσύ δεν ήθελες να μοιραστεί το όνομά σου. Ο αριστερά ήταν ο Craven και ο άλλος είναι ο χαμελέοντας, ε. Εσύ. Οχ. Αέριο, δεν είμαι ο Craven, γράψε λάθος. Πώς το έχουμε από εδώ μέσα? Ευτυχώς είμαι ο Spider-Man και όχι ο... Εντάξει, όλα καλά, έλα, δεν κράτησε πολύ. Αυτούς έδειρα εγώ απ' έξω. Οκ. Αυτός είναι ο χαμελέοντας, ένας τύπος ο οποίος θα σου περνούσε απλά απαρατήρητος. Don't worry, brother. I will do what you could not. Θα κάνω αυτό που δεν έκανες εσύ. Ο αδερφός λογικά εννοεί τον Craven, είναι... Craven and the Chameleon are brothers? Οχ! Guess he has nothing to worry about now, that Craven. Okay. Should keep an eye out for the Chameleon. Okay. He's not gonna be happy, he's still out there. Καταπληκτικός, νέο τρόφι κυρίες και κύριοι. Και συλλέκτης δεδομένων. Μ' αρέσει. Όπα, 8 μάρκες ήρω αν κάνω τη δευτερεύουσα ιστορία με το BeatBot στο πολιτιστικό μουσείο. Το θυμάμαι αυτό, κάτσε. Τους είχαν κλέψει τα τύμπανα, κάτι είχε γίνει. Με τα ντρονάκια μου και όλα αυτά. Το έχουμε, έλα, μην αγχώνεστε. Συνάντησε Ντυρίο, επιτέλους θα βρεθούμε τη μητέρα μου και έχω και την τέλεια στολή. Και την έβγαλε τη χάλια τη στολή. Yeah. Και λένε για εκείνα που είχαν κλαπεί σε προηγούμενα πάρτα, είχαμε δει. Pre-1970s trucks were terrible polluters because they had no catalytic converters. Καταλήτη, λοιπόν, τα φορτηγά. My office did an initiative to get them off the roads. So there are now very few old trucks in this neighborhood. Υπάρχουν πολύ λίγα παλιά φορτηγά. Si tuviéramos alguna forma de localizarlo. Zoom. Έλα, ρε, θα βάλεις τις τεχνολογίες, ρε, μην αγχώνεσαι, ρε. Nice work, ma. Back in business. Nice. Και τώρα είδα αυτό που τρώει, ρε φίλε, και πεινάω. Είναι μεσημέρι. Πεινάμε κι εμείς, δηλαδή. Γιατί βάζω φαγητά τα παιχνίδια? Πώς έκατσε η μπέρτα του. Λοιπόν, προφανώς και θα άφησαν κάποιο υπόλοιμα. Yeah, never been to a gala before. Όπα ρε, δεξίωση. Ρε φίλε, άμα είναι να πάμε σε δεξίωση, να βάλω και εγώ καλύτερη στολή. Γενικά αυτό κάνουμε.
Βασικά, μόλις θα τελειώσω από εδώ και θα πάρω τις 8 μάρκες ήρωα, θα μπορώ να ξεκλειδώσω κι εγώ cool στολή. Άου! I can't believe people would do this. Άστα να πάνε, φίλε. The whole museum, really. Look, this is an unfortunate situation I'm in here. I mean, you know how much I care about protecting the collective history of this community. Darren. I do, which is why I hope this won't derail your support. Mm. Πόσο Ντάρεν πολύ υπόπτο είναι. Μήπως το κάνει επίτηδες. Μητέρα, έχω γύρισμα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πρέπει να εξερευνήσουμε με τα κατάλοιπα. Για να δούμε. Κατεβαίνουμε. Κύριος, δεν πιστεύω να ενοχλώ, παιδιά. Άσε με λίγο να τσεκάρω εδώ. Άκαυτη, βενζίνη, τι ήταν, κατοστάρα, πετρέλαιο, υγραέριο. Τι είναι αυτό ακριβώς. This looks like it could be something from a prehistoric heist truck. Προϊστορικό φορτηγό ληστείας. Smell that sulfur. Definitely from an old engine. Maybe I can isolate it further. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε τα μαγικά μας για να το απομονώσουμε. Oh. Ας καταστρέψω αυτό. Τώρα αυτό εδώ. Ωραία. Σίγουρα το συνδετικό κρίκο από εδώ. Αλλιώς που απομένουνε και ξεκινάμε. Ας βαρέσουμε και αυτό εδώ. Άλλες 8 αλλοιώσεις, λογικά αν σπάσω αυτήν. 3 αλλοιώσεις. Είναι δύσκολα αυτά, ρε. Οπότε αν χτυπήσω εδώ για να καταστραφούν όλα, πήγε καλά αυτό. Χτυπάω πάλι εδώ για να σπάσουν όλα τα γύρω-γύρω. Και άλλες εδώ τι αντίδραση ήταν αυτή, τρομερή. Και τώρα χτυπάω εδώ. Και το απομόνωσα. Για να δούμε. Αρωματική βενζίνη. Ναι. Εθυλοβενζόλιο. Σωστά. Όσοι έχετε πάει τρίτη ηλικίου και είστε θετικοί, πλέον στα χρόνια μου ξέρετε τι είναι αυτό. Λοιπόν. Προφανώς. Προφανώς και μπορώ να το. Κοίτα, μπορεί να πέρασε. Όπα, μπορεί να πέρασε πολύς καιρός, να γίνει η πόλη γεμάτη Venom, δηλητήριο και ιστορίες, αλλά αυτό το έθιλο βενζόλιο τέλος πάντων δεν ξεκολλάει τους δρόμους. Εδώ είναι τα παιδιά, ρε. Τόσο καιρό ξεφόρτωναν. Έχουν πάρει 3 μήνες, αλλά ξεφορτώνουν ακόμα. Ωραία πράτσα, φίλε. Πρέπει να χτυπάς γυμναστήριο πολύ για διατροφή και όλα, ε. Οκ. Okay. Αλλά υπάρχει ένα τελευταίο. Αντί να μας πληρώσει. Το βλέπω λίγο θυμωμένο αυτόν. Αχ, τώρα τι θα τους κάνω και καλά stealth, ξέρω εγώ να τους καταστρέψω έτσι για την πλάκα. Τι να κάνουμε. Δες τώρα ρε, τους λυπάμαι ρε φίλε, τους λυπάμαι, δες. Οκ, ενισχύσεις. Εντάξει. Λογικό, εντάξει. Λογικό, δηλαδή. Κοίτα, στη θέση σας, οκ. Και εγώ θα έφερα ενισχύσεις, δηλαδή το παραδέχομαι. Δεν είναι κάτι, δεν είναι για να ντρέπεσαι. Ενισχύσεις είναι για να τις ζητάς. Είναι σαν τη βοήθεια. Όταν χρειάζεσαι, ζητάς βοήθεια. Ωρε, φίλε. Το έχει παρακάνει, ε. Το έχει παρακάνει με τα εντυπωσιακά τρίκ. Τελειώσαμε. Και άλλες ενισχύσεις. Ναι, όχι. Ακούω αυτό. Όπα, τηλεφωνάκι. Ποιος τα έκλεψε? Σας λέω, θάνατος ο Ντάρεν. Βρες αξόφωνο τον Τσάρλι Πάρκερ. Χωρίς αυτό δεν σε πληρώνω τίποτα. Οκ. Οπότε υποθέτω πρέπει να βρω εγώ το σαξόφωνο. Οκ. Ωραία. One of our interns said she heard a guy talking about a saxophone he found. I didn't believe her at first. She's kind of a bochichera. If it's the one these guys lost, the boss seemed really interested in finding it. Ωραία, ωραία, ωραία. Σε ένα λεπτό θα είμαι εκεί. Στην κυρίωση βασικά ούτε σε ένα λεπτό. Σε 20 δευτερόλεπτα. Who should I look for at the park? I don't have a name.
They said a trumpet player was talking about it. Κάτσε, αλλάζω στολή. Thanks, mi arañita. Let me know what happens. Μικρή μου αράχνη. Te quiero. Okay. Και σκάμε σαν Miles, φίλε, μ' αρέσει. Αυτός είμαι εγώ, για αυτή είναι η κόρη μου. Οκ, συμμορία του Fisk είχαν αναλάβει εδώ. Λογικά είμαστε στο Hell's Kitchen. Παίζει κανένας μουσική, καλησπέρα, όλα όλα. Hey, Miles. Hi, Steph. Steph, what's up? You here with Gloria? Nah, she's working. I just got here. Was looking for a trumpet player. You seen one anywhere? Yeah, Teo is here, playing his trumpet. Teo plays trumpet? Mm-hmm. I think he was over near that far gate. Great. Ναι, οκ. Πάμε να βρούμε τον Τέο κατευθείαν ή να μιλήσουμε σε αυτόν τον τύπο που ρίχνει ωραία κουρεματάκια φρέσ. How you been? Ο Caleb. Busy. How's business at the barbershop? Πώς πάει η δουλειά στο κουρείο? Booming, my friend. How you liking those locks? Τα κοτσιδάκια του τα έκανε αυτός. Σχολιάζει τον νέο ανανεωμένο του κούρεμα. Συνέχισε τα στριβογυρνάς, λέει, σου δείχνει ωραία. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είπαμε, ψάχνουμε τον τρομπετίστα, μου είπαν στην απέναντι πύλη. Α, εδώ πουλάμε μπουρίτος, παρακαλώ, κλέπω λίγο τις σειρές. Miles, can I get you anything? No thanks. I'm looking for Teo. Have you seen him? I've been busy in the truck, but I can hear him. Και εγώ τον ακούνε στα δεξιά. Ναι, ναι, ναι. We'll do. Catch you later. Τέο, σ' ακούω. Όπου κι αν είσαι φανή σου. Εδώ είναι. Τον ακούω. Σκυπάρω τη... Thanks, everyone. Ρε, είναι ο τύπος με τη γάτα στην πλάτη. Αυτή τη γάτα την ξέρω. Είναι ότι καλύτερο υπάρχει. Hey, Spider-Man. Γεια σου, Spider-Man. Hey, Miles. Γεια σου, Τέο. Ωραία, τροπέτουλα. Well, I didn't know you played the trumpet. I dabble. Hey, I was actually going to call you. When I was in Keynote Music this morning getting my horn fixed, some kids brought in a sax they found on the street. Was thinking it could potentially be the one from the museum. Okay, μας βοηθάει ο Τέο, okay. Anyone in trouble. I'm trying to do the right thing. Yeah. Οπότε έδωσε πληροφορία που να πάμε. You talking about Keynote on Cathedral? Mm-hmm. Yeah. Talk to Eugene. Thanks. Εδώ και όνομα. Είσαι λίγο γαρφή, Τέο, ε. Θα μπορούσε απλά να μας πάει από το ένα σημείο στο άλλο, αλλά είδε κανέναν ολόκληρη έτσι ιστορία με σκηνικό. Το εκτιμάω πάρα πολύ, ρε φίλε. Hey, did you know Teo played the trumpet? Αυτό. He's pretty good, too. Had an audience and everything. The whole park was bumping. Precisely why this museum is so important. Music enriches our community and brings it together. Is that my mom or Councilwoman Morales talking? Wow. Αυτά είναι, δεν σε δω λεφερυπτώσει και... Οκ. This doesn't look good. Ναι. Hey, Spider-Man! I was about to put an alert in your app. Ναι. What happened here? A couple of creepy guys just dragged Eugene out of here. Definitely wasn't right. They went that way. Thanks. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, πρέπει να μυρίσω τα νύχια μου. Όπα. Περίμενε. Περίμενε, κάπου τους είδα από πίσω. Sledgehammer? Oh, these guys meant business. Better find Eugene fast. We know you. Έλα εδώ! Τι νομίζεις θα κάνετε? You wanna learn to play music? Μπαμ! Αυτός είναι ο Eugene. Καλά, φέραν ενισχύσεις προφανώς και θα φέραν ενισχύσεις. Τα φέρω κι εγώ! Ντρονάκι της καστροφής! Δεν σε δω τι τους κάνω ρε φίλε, απλά δεν κάνω τίποτα ρε. Απλά με τα γκατζετάκια μου τους καταστρέφω. Πάρ' το αυτά στα μούτρα σου. Και εσύ τώρα θέλω να πας εκεί. Ωραίος, κανένας άλλος έμεινε, κανένα καλό παιδί. Εσύ θέλω να πας εκεί. Είδες που τον κόλλησα στα μάξι πάνω. Λοιπόν, εσύ πρέπει να είσαι ο Eugene, δεν είναι? Ρουφανίσματα πόνου. A few bruises are okay, as long as they left me my keys. Here, take these and open my trunk. Το θέλαν πολύ αυτό. Και ωραίο αυτοκίνητο. Εδώ είναι. Το σαξόφωνο και είναι τόσο αστείο που σκάω με αυτήν εδώ τη στολή και το σαξόφωνο. Είναι όλα τα λεφτά. I was getting ready to return to the museum, and those guys busted in.
Yeah, he used that to record his masterpiece, Ornithology, 1946. Το 1946, My dad was. I don't know much about old music. Δεν ξέρω πολλά για την παλιά μουσική. When you hear an MC today, ακούσε ένα ράπερ να χρησιμοποιεί ρυθμικούς χρωματισμούς. Stress the offbeat, flow in and out of the rhythm. That ain't number bebop. I have to listen a little closely next time. Μ' αρέσει πολύ που κάνει αυτό το πάντερμα της παλιάς με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τη μουσική. Okay, thanks man. Οπότε δεν το επιστρέφουμε εμείς. Μα... νομίζω βασικά εντάξει, Μάρκ και Σίρο, αλλά τα υπόλοιπα που είναι. If I could get into the phone these guys were using to communicate with the mastermind. Okay. Ωραία, μεγάλη αποστολή συγκεκριμένη. Ήταν από τις καλές δευτερεύουσες αποστολές. Wow. Ωραία, φίλε, δείτε σκηνικό, ε. Password as a password. Τρομερή βιντεογραφία. Τρομερή. Φέρω το απόψε, μέσα ανοιχτά τα ράτσα θέατρου Φούμπας. Νομίζω τώρα για το τελευταίο ραντεβού μας πρέπει να βάλω μια άλλη στολή. Την ολοκλήρωσα την αποστολή. Οκ. Okay. Είμαι καθόλου για το θέατρο Φούμπας. Φέρω το εξώφωνο και θα πάρεις τα λεφτά σου. Μ' αρέσει. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τον τρομάξουμε. Και αυτό θα γίνει με τη στολή Μεσαίωνας. Η πιο creepy στολή και προφανώς μπορούμε να τις κάνουμε και... Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο τρομακτική στολή που μπορείς να βρεις. Ναι. Κάποιοι θα έλεγαν ότι μοιάζει λίγο με διάβολος. Εντάξει, είναι λίγο... Ναι, θα μπορούσε. Καλησπέρα. Είσαι έτοιμος να τα κάνεις? I'll just hang for a bit until the party starts. Πάνω σου θα έλεγα, είναι Venom με ταυτόχρονα... Όπα. Ο Ντάρεν ρε φίλε, ήμουν σίγουρος ότι ήταν τον Ντάρεν, ήταν πολύ περίεργος. Lewis said you were bringing the saxophone. Lewis said? Νάτος. Lewis got picked up by the cops. He don't got no saxophone. You set this meeting up. No, we didn't. Now where's our money? Where's our money? Where is the saxophone? Darren? Ο Ντάρεν προφανώς. The donor from the museum? Ο μεγάλος χορηγός. Better bust up this party and have a talk with him. I should get the whole bunch wrapped up before they hurt someone. Ωραία. What's that up with you not paying us? We don't work for free. I think maybe we need to show you how we beat with our fists. Whoa! Τι γίνεται, Ντάρεν? Βοήθαμε, λέει όλος. Spider-Man, βοήθησέ με! That's gonna have to be a longer conversation. Αλήθεια! Αυτός και καλά ξέρω εγώ είναι μαζί μου ρε. Spider-Man πρόσεχε, το παίζει καλούλης ρε. Λογικά δεν άκουσα τη συζήτηση ρε. Ποιος έμεινε? Θέλετε ένα ακόμα ε? Έναν ακόμα γύρο. Ωπα ρε! Τι κάνει αυτό εδώ το... Αυτή η επίθεση. Κάτσε εκεί για το καλό σου. Ωραία, δείτε τώρα πως θα κλαφτεί αυτός ρε. Είδες πως τον κοιτάω όμως τώρα. That seems to be all of them. Let's get to the bottom of this with Darren. Spider-Man, σώσε με. Thank you, Spider-Man. And I assure you, there's a very reasonable explanation. Πολύ λογική. That seems extremely dubious. Wait till Councilwoman Morales hears you were involved in this. Whoa. Time to exterminate a spider. Darren, stay back. Τι τώρα εγώ φοβάμαι. Φίλε τι του έκανα. Τηλεμεταφέρθηκα ξέρω εγώ τελευταία στιγμή ρε. Ωπα 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 περίμενε. Τους έχω κάνει με τα γκάτζε του. Ωπα τεράστιος. Κάποτε με τρόμαξες μπρο. Αλλά τώρα κάτσε εδώ. Ρε κάτσε εδώ είπα! Ρε κάτσε κάτω ρε! Επιτέλους! Πού είσαι Ντάρεν, είχαμε αφήσει μια συζήτηση στη μέση. Ντάρεν! Οχ! Are you kidding me? He was right here! Πού πάει! I still have his number. Οχ!
Sounds like he's close. Το πέρα τηλέφωνο δεν θα έφυγε. Ντάρε φοβετσιάρι. Δεν τους κατηγορώ, λέει. Who is this? Is this Lewis? Το πέρα και ως τηλέφωνο. We weren't trying to retrieve those things. You were the one behind the robbery in the first place. I care about these objects. Ναι, and then stole from the museum. It's this community's history. It's my family's history. I don't expect you to understand. Θα το λύσουμε τώρα, θα το λύσουμε. Let's get these other bad guys out the way first. Ωραία. Αφού το αποφασίσαμε να τους καταστρέψω, θα το κάνουμε. Έλα. Έλα. Ωραίος. Αποφεύγω αυτόν εδώ τον τύπο. Και τώρα πάμε για τον Derek. Ο τον άτιμο. Τι χειρόφρενο ήταν. Μπράβο του λέει. Αφού ξέρεις θα σε φτάσω ρε μπρο. Όσα μπατήλια και να κάνεις στη μέση του δρόμου. Λογικά θα ξεφύγει. Πάει η πόρτα. Τον έκανε έτσι, σαν μυρμήγκι. Και παρκαρισματάρα. Glad I remember which one was the break. Should probably get my license one of these days. Πρέπει να πάρω και δίπλωμα, είναι και αυτό, είναι... Just so I get this right. All that talk of supporting the museum. All Angela's time you wasted asking about operations and security. All lies. All so that ψέματα, eh? But my family. No. Oh, παπρόσια, φίλοι, οικογένειο. I'm sure you do care about this music. But those things don't belong to you. They belong to this community. Let's go, sir. You're under arrest. Μα οικογένειά, μα. Και όλα αυτά να τα λέει αυτός ο τύπος. Οκ, okay, είναι λίγο περίεργο αυτή η ιστορία, αλλά ξέρεις κάτι. Έκανε τη δουλειά που έπρεπε. This event would not have been possible without our wonderful curator, Angela. And παίρνει και προαγωγή η Άντζελα. The way we pulled together to recover the stolen items is nothing less than amazing. Okay, α, και θα πάμε να απολαύσουμε και το event, εντάξει, προφανώς. Μπορούμε να μάθουμε πράγματα εδώ έτσι για την ιστορία του τόπου. Αυτός ποιος είναι, ο φίλος μας. Ναι. Πως δεν ξέρει, λέει. Να τους οδηγήσει πίσω στη μουσική. Ωραία, ρίχνουμε μια ματιά. Εδώ είναι το σαξόφωνο εδώ του Μπέρτ. Κοιτάξτε. Αν ήμουν στην Αμερική, σου το εκτιμούσα ακόμα περισσότερο αυτό. Κυρία Ρίο, πώς θα πάτε? Δημοτική σύμβουλος, φίλε. Angela told me the museum has a record number of new memberships. Seriously? They're gonna be okay. Ήταν τελικά καλό publicity όλο αυτό. Now hear me out. What if we really teamed up on the next one? Να συνεργαζόμασταν στο επόμενο. Maybe. Algo con brillo. Να γίνει για αυτήν Spider-Man. Stop it. Get out of here. Βγάλε το κεφάλι σου. Dance with me. Σμιέρα σώσα. Μπορεί να βγάλαμε από τη μέση τους κακούς, να σώσαμε τον κόσμο, αλλά οι απλές καθημερινές στιγμές είναι αυτές που μετράνε. Η κοινότητά μου πήρα μετρόπαιο 10 μάρκες ήρωα. Ωρε φίλα, αυτό έψαχνα πραγματικά. Στολή ήχη της πόλης. Νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά στο τερματισμό. Αυτή είναι. Τσεκάρετε εδώ στολή. Πόσο ιδιαίτερη ρε φίλε. Τρομερή. Εντάξει. Για τα αμοιβή περιοχής. Πολύ cool. Βέβαια υπάρχουν και άλλα πράγματα να κάνουμε. Για τη συνέχεια τσεκάρετε αυτό το God of War Ragnarok. Έβγαλε το DLC Valhalla το δωρεάν. Επιστρέφουμε πίσω στην ιστορία. Είναι τρομερό. Κάντε εγγραφή και εμείς τα λέμε στο επόμενο βίντεο.